Έχουμε βεβαίως μαζί μας και τον Δήμαρχο Λεμεσού. Ο κύριος Νικολαίδης είναι κοντά μας, γιατί αναφέρθηκαν συγκεκριμένα μέτρα για τη Λεμεσό. Κύριε Νικολαίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Αγαπητού. Καλό μεσημέρι και στους θεατές. Βεβαίως θα αναφερθούμε στα τρία μέτρα που είναι αποκλειστικά για τη Λεμεσό, συν βεβαίως τα παγκύπρια μέτρα. Επαναφορά περιορισμού στα 10 άτομα, έτσι δεν είναι, κύριε Νικολαίδη, και επαναφορά περιορισμού 75 ατόμων στο εσωτερικό και 150 ατόμων στο εξωτερικό τμήμα κάποιων κέντρων εστίασης, κλειστών χώρων, αν θέλετε. Ανεξαρτήτως των τετραγωνικών και επιπλέον στις εκκλησίες μέχρι 75 άτομα. Αυτά θα έχουν ισχύ για 3 εβδομάδες και ξεκινάνε από τις 12 απόψε. Κύριε Νικολαίδη, μια πρώτη αντίδραση. Νομίζω σε μεγάλο βαθμό ήταν αναμενόμενα αυτά τα μέτρα μετά τα τελευταία γεγονότα. Έτσι αυτό που οφείλουμε να κάνουμε τώρα είναι να συμμορφωθούμε όλοι. Και σε λίγο θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού σε μια έκτακτη συνεδρία, ακριβώς για να δούμε τρόπους αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων και ενδεχομένως και κάποια άλλα επικουρικά, βοηθητικά, επιπρόσθετα μέτρα τα οποία θα κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να πάρουμε πιο στοχευμένα σε ό,τι αφορά την πόλη μας. Δεν υπάρχει κανένα πλέον περιθώριο από μια πλήρη κινητοποίηση, ούτως ώστε να προλάβουμε την οποιαδήποτε περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Είναι υπαρκτό το φαινόμενο. Κύριε Νικολαίδη, ανησυχήσατε, φαντάζομαι, πάρα πολύ όλοι οι αρμόδιοι μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα. Δηλαδή, ο αριθμός των 6 κρουσμάτων μέσα σε 280 ελέγχους είναι ένα μεγάλο ποσοστό και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Όχι μόνο τους κατοίκους της Λεμεσού, όλους τους πολίτες πρέπει να μας προβληματίσει και να δούμε ότι η διασπορά είναι δυστυχώς και πάλι εδώ. Ο ιός είναι και από ό,τι είπε και ο Υπουργός, δεν έχει να κάνει με λίγους μήνες, δεν έχει να κάνει με λίγες εβδομάδες. Είναι ένας μαραθώνιος και μέχρι να εξευρεθεί εμβόλιο κατά του COVID, αυτό θα γίνεται. Έτσι, όπως τα λέτε, κυρία Αγαπητού, είναι θέμα που αφορά όλη την κοινωνία της Κύπρου. Το ότι συνέβη στη Λεμεσό είναι τυχαίο, δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο που όθησε τον ιό να. Ναι, δεν αγαπάει τη Λεμεσό ο ιός, ας πούμε. Είναι κάτι που αφορά όλη την κοινωνία της Κύπρου, παγκόσμια θα λέγα εγώ. Άρα ο εφησυχασμός, η χαλάρωση που δυστυχώς επιδείξαμε όλοι στην Κύπρο ήταν κάτι για το οποίο το πληρώνουμε τώρα και πρέπει να το σταματήσουμε. Άρα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί. Όλα τα μέτρα από πλευράς Δήμου, αυτή είναι η πρόθεση μας και η έκκληση που γίνεται προς τους δημότες και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο είναι πλέον ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν για να προστατεύσουμε την πόλη μας, να προστατεύσουμε τον τόπο μας, να προστατεύσουμε την κοινωνία μας. Μάλιστα, πάντως στην τελευταία του τοποθέτηση απαντούσε σε ερώτηση ο Υπουργός όταν ερωτήθηκε για τοπικό lockdown για την Λεμεσό συγκεκριμένα. Είπε ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο ενός τοπικού lockdown, αλλά αυτό θα κριθεί βεβαίως τις επόμενες μέρες και βάσει των επόμενων αποτελεσμάτων που θα έχουμε. Άρα δεν κλείνει ο κύκλος αυτού που λέγαμε πιο πριν τοπικό lockdown. Υπάρχει το ενδεχόμενο. Με θέματα που αφορούν τον κορονοϊό, τον ιό, όπως είπε και ο Υπουργός, υπάρχει το απρόβλεπτο της όλης της έλεγχης. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί σε καμιά πόλη και σε καμιά χώρα. Μάλιστα. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε σε ό,τι μας αφορά εμάς είναι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, να μην υπάρξουν και άλλα βήματα προς τα πίσω πέραν αυτού του βήματος που γίνεται από απόψε. Άρα, ναι, το lockdown δεν είναι οπωσδήποτε επιθυμητή λύση. Και θα πρέπει η πάση θυσία να προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε, νομμένου όμως ότι θα κάνουμε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε σε αυτό το στάδιο. Μάλιστα. Θα εντατικοποιηθούν, φαντάζομαι. Έχουμε κάποια εικόνα, επειδή συνεχίζονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, έχουμε κάποια εικόνα, κύριε Νικολαίδη, για σήμερα? Χτες είχαμε 500 νέα δείγματα, τα οποία φαντάζομαι εξετάζονται τώρα. Οι δειγματοληψίες αρχίζουν μετά τις 2.30 το μεσημέρι. Οπότε, εντάξει, μέχρι το αργά το απόγευμα ενδεχομένως να έχουμε κάποια νέα για τα χθεσινά. Για τα 500 τα χθεσινά που έγιναν, μάλιστα. Όσο περισσότερες δειγματοληψίες γίνονται, τόσο πιο καθαρή εικόνα θα δίνεται στους επιδημιολόγους για να
προδιαγραφούνται επόμενα βήματα. Ναι. Φαντάζομαι τώρα θα πείτε, ήσασταν σε σύσκεψη με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι προτίθεστε να κάνετε, είναι για να βρείτε πότε και πώς θα γίνονται οι πιο εντατικοί έλεγχοι, αν θέλετε, από μεριά σας. Θα συζητήσω με τα μέτρα τα οποία έχουν επιβληθεί και πώς αυτά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους χώρους, δημόσιους χώρους στην πόλη μας, πώς επιτηρούνται κυρίως και ενδεχομένως και πώς μπορούμε να επιβάλλουμε κάποια επιπρόσθετα βοηθητικά μέτρα που να στείλουμε το μήνυμα όσο πιο ισχυρό γίνεται ότι πλέον είναι η ώρα της ευθύνης για όλους. Μάλιστα. Φαντάζεστε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από τους Λεμεσανούς για τα μέτρα που αφορούν τη Λεμεσό? Έχω την εντύπωση ότι όλοι κατανοούν την αναγκαιότητα να ληφθούν αυτά τα μέτρα, ώστε να σταματήσουμε την διασπορά του ιού. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, Δημάρχε μου, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, και από